Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, παρακολουθεί την εκπομπή Πατέρων Ως και Διδαχή. Και σήμερα, συνεχίζοντας την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, παρουσιάζοντας την διδασκαλία του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμο, του Πατρός Ιωάννου, ο οποίος μέσα από τις επιστολές του προς τα πνευματικά του παιδιά που έστελνε, δείχνει λοιπόν αυτό το άρωμα και την ξεχωριστή αυτή η ομορφιά της πνευματικής ζωής, του πνευματικού αγώνα, όλων εκείνων των πραγμάτων που κάνουν τον άνθρωπο να είναι χαριτωμένος, που κάνουν τον άνθρωπο όντως να είναι δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, καλώντας μας έτσι όλους στο να αγωνιζόμαστε με θάρρος και με επιμονή, με αισιοδοξία και με ενθουσιασμό αυτήν λοιπόν την προσωπική μας πνευματική πορεία. Πολύτιμη βοήθεια πάντοτε για την παρουσίαση της διδασκαλίας και των επιστολών του Πατρός Ιωάννου είναι το βιβλίο της Ιεράς Μονής Βιτουμά με τίτλο «Οι επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμο». Αφήνουμε όμως και πάλι τον Πατέρα Ιωάννη να μας μιλήσει λοιπόν μέσα από τις επιστολές του που διαβάζουμε. 38.1954 η επιστολή που ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας. Γράφεις και πως και παραμένοντας στο κελί μπορεί κανείς να αμαρτάνει, να ελκυθεί από τα γήινα και να σκορπιστεί ο νους του. Σωστά λες. Πολλά είναι τα παραδείγματα και προς τη μια και προς την άλλη κατεύθυνση. Ο μοναχισμός, η καλογερική στην ουσία του σημαίνει μοναξιά. Ο κόσμος είναι για τους κοσμικούς, το μοναστήρι για τους μοναχούς. Σήμερα όμως η μοναχική ζωή πήρε άλλη τροπή. Στο παλιό Βαλάμ, οι μεγαλόσχημοι μοναχοί ζούσαν χωριστά από τους άλλους και δεν έπαιρναν μέρος σε καμία πρακτική εργασία, σημειώνει ο πατήρ Ιωάννης. Μόνο πήγαιναν σε όλες τις ακολουθίες και προσεύχονταν στα γελιά τους όπως ήξερε ο καθένας. Αλλά τώρα εγώ χωρίς να ταράζομαι λαμβάνω μέρος στην εργασία και κάνω ταξίδια στις πόλεις και εσύ είμαι μεγαλόσχημος. Αν λοιπόν τύχει σε κάτι ένας κοντάφτο λόγω ανθρώπινης αδυναμίας, ο πνευματικός νους δεν παραξενεύεται. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέγει: μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως, να στέκεσαι με ανδρεία. Αναφέρω τα λόγια του Αγίου Πατρός για να μην απελπιζόμαστε αν τυχαίνει να σκοντάφτουμε σε κάποια αρετή. Θαυμαστός όμως ο Θεός εν της Αγίης αυτού, καταλήγει στην επιστολή του ο πατήρ Ιωάννης, δίνοντας λοιπόν το στίγμα της χάριτος του Θεού, του ελέους του Θεού και μακριά από τον κάθε πνευματικό αγωνιστή αυτή η αίσθηση λοιπόν της απελπισίας, αλλά η αίσθηση της επιμονής είναι αυτή που θα μας κάνει πάντοτε να συγκεντρωνόμαστε στον αγώνα αυτό. 10 Δεκάτου 1954, και ο πατήρ Ιωάννης γράφει: εγώ εδώ ψευτό ζω, λόγω κακής καρδιακής λειτουργίας τα πόδια μου πρίζονται. Εφημερεύω όμως και τώρα, ετοιμάζομαι να αναλάβω την εβδομάδα μου ύστερα από 15 ημέρες. Καημένος ο άνθρωπος, στα νιάτα τον βασανίζουν τα πάθη, στα γεράματα οι αρρώστιες. Η ζωή μου ήδη πέρασε, πλησιάζει ο καιρός να μετατεθώ σε έναν άλλον, καλύτερο κόσμο που δεν θα είναι ούτε πόνος, ούτε στεναγμή. Κι όμως, φοβάμαι να πεθάνω. Είναι ένα γεγονός άνευ προηγουμένου. Το φόβο του θανάτου τον αισθάνονται όλοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η ζωή στο μοναστήρι κυλάει ακόμη σιγά σιγά. Η αδελφότητα γέρασε, αλλά παρόλα τούτο οι αγροτικές εργασίες του καλοκαιριού έλαβαν αίσιο πέρας. Αν και το καλοκαίρι ήταν ψυχρό, τελειώσαμε καλά τις δουλειές. Καλύτερα και από τους γείτονες, οι αδελφοί είναι ηλικιωμένοι αλλά συνηθισμένοι σε δουλειά. Έτσι λοιπόν, εσείς και εγώ δεν θα έχουμε πια την ευκαιρία να πίνουμε το τσάι μας μαζί και να συζητούμε περί του ενός ου εστι χρία. Αλλά ελπίζω πως θα ειδωθούμε στην άλλη ζωή. Εσείς προσπαθείτε να εφαρμόζετε τις ευαγγελικές εντολές, το ίδιο και εγώ. Τις ανθρώπινες αδυναμίες μας τις γνωρίζουμε και μετανοούμε για αυτές. Και ο έσπλαχνος Κύριος θα μας αξιώσει να ειδωθούμε στην αιώνια βασιλεία. Όταν ο διάβολος σου φέρνει λογισμούς, διώξε τον με το μαχαίρι της προσευχής. Έχει μεγάλη αφθάδια και ταλαιπωρεί πολύ εκείνους που επιθυμούν να ζουν πνευματική ζωή. Οι Άγιοι υπέστησαν τόσο τρομερές επιθέσεις του σατανά που ούτε θέλησαν να τις περιγράψουν. Αλλά η κακή του θέληση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να μας πειράζει με διάφορους λογισμούς
παρά όσο επιτρέπει ο Κύριος. Έχει και το αυτεξούσιό μας τη δυνατότητα ή να τους δεχθεί ή να τους διώξει ασφαλώς με τη βοήθεια του Θεού, σημειώνει και καταλήγει ο πατήρ Ιωάννης, ο οποίος όπως διαπιστώσαμε και αυτός στέκεται με δέος μπροστά στο μυστήριο του θανάτου, που είναι κοινή μοίρα για όλους μας, και προσπαθεί όντως για αυτήν την ώρα να είναι πάντα έτοιμος. Έστω και αν ηλικιακά ο ίδιος θεωρεί ότι είναι η ώρα του, αλλά πάντοτε είχε την αίσθηση αυτής της ώρας για να μπορεί να στέκεται πάντοτε με την ετοιμότητα και την εγρήγορση που χρειάζεται για να μπορεί να δώσει και να δώσουμε την καλή απολογία. Πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας, συνεχίζουμε να διαβάζουμε τις επιστολές του Πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμο, του πατρός Ιωάννη, που στέλνει στα πνευματικά του παιδιά, και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε και εμείς ακροατές και μιμητές της διδασκαλίας του στα πνευματικά πράγματα. 11/11/1954. «Τι ανόητος που είσαι», γράφει ο πατήρ Ιωάννης. «Μου γράφεις πως δεν πιστεύεις στο Θεό ούτε στη θεία του πρόνοια, ούτε και στην ύπαρξη των δαιμόνων. Είσαι στα αλήθεια τόσο τυφλός πνευματικά, ώστε δεν βλέπεις την κτήση, τον παντοδύναμο δημιουργό. Τα πάντα είναι τόσο θαυμάσια πλασμένα και όλα τα κυβερνά ένας αμετάβλητος νόμος, ο ίδιος στους αιώνες. Ως προς την ύπαρξη λοιπόν των πονηρών πνευμάτων, θα σου διηγηθώ εν συντομία μικρά, μερικά περιστατικά από την πείρα μου. Στο παλαιό Βαλάμ έμενα μόνος μου σε μια μικρή καλύβη στη σκήτη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Μαγείρευα μόνος μου, καλλιεργούσα λάχανα και το ψωμί το έφερνα από το μοναστήρι ή και κάπου κάπου ζήμωνα μόνος μου. Τις νύχτες μου άρεσε να αγρυπνώ, πάντοτε έπεφτα να κοιμηθώ μετά τα μεσάνυχτα και στις 2 ή 3 σηκωνόμουν πάλι. Την ημέρα ασφαλώς κοιμόμουν όσο απαιτούσε η φύση. Κάποτε λοιπόν στις 2 τη νύχτα έφτιαξα τσάι στο σαμουβάρι, είναι αυτό το ειδικό σκεύος για βράσιμο τσαγιού που ζεσταίνεται με κάρβουνα, αγαπητοί ακροατές. Και αντί λοιπόν για το δείπνο άρχισα να το πίνω.
Ξαφνικά άκουσα πως κάποιος βάδιζε στο χολά και άκουσα καθαρά βήματα ανθρώπου. Θυμήθηκα πολύ καλά ότι είχα κλειδώσει την εξώπορτα. Με περιέλουσε κρύος υδρότας. Η γάτα κύρτωσε την πλάτη της με την τρίχα ψηλά σαν να περίμενε να ανοίξει η πόρτα και κάποιος να έρθει μέσα. Πήρα τη λάμπα, πήγα στο χολ και κοίταξα παντού, αλλά δεν βρήκα κανέναν. Όποιος δεν πιστεύει ασφαλώς θα πει ότι πρόκειται για παρέστηση. Όχι. Όχι, δεν ήταν παρέστηση, αλλά δαίμονες εκεί περπατούσαν. Άλλοτε πάλι όταν έκανα τον κανόνα μου, μου χτυπούσαν το παράθυρο και ακουγόταν και άλλα χτυπήματα που δεν θα αρχίσω τώρα να τα περιγράφω όλα. Και άλλη ένδειξη για την ύπαρξη των δαιμόνων. Κάτι παρόμοιο αναφέρεται και στο Ευαγγέλιο. Είχα έναν αδελφό στην Πετρούπολη. Είχε εστιατόριο και η δουλειά του πήγαινε καλά. Εγώ τον καιρό εκείνο έμενα στην ίδια πόλη, στο μετόχι της μονής μας. Μια ημέρα ο αδελφός μου ήρθε να με επισκεφθεί. Όταν έμπαινε στο κελί μου, τον έπιανε μεγάλη ανησυχία. Τον έβαλα να καθίσει στην καρέκλα κάτω από τις εικόνες που είχαν και τεμάχια από Άγια Λείψανα. Απότομα ο αδελφός μου πετάχτηκε όρθιος και φώναξε. «Κακές, κακές εικόνες». Και έτρεξε έξω από το κελί. Απορούσα. Τι να του συνέβαινε άραγε. Την άλλη μέρα όταν πήγα να τους δω, η νύφη μου μου είπε: «Όταν γύρισε στο σπίτι άρχισε να φωνάζει πολύ αγανακτισμένος. Ποτέ πια δεν θα ξαναπάω στον αδελφό μου, έχει κακές εικόνες εκεί». Και όταν του είπα κάτι για το Ιερό Ευαγγέλιο, νευρίασε και μου είπε: «Μη μου λες τέτοια πράγματα. Και αν ραντήσω το φαγητό του με αγιασμό, δεν θα το φάει και ας μην είδε το ράντισμα». Έπρεπε να ταξιδέψω στο μοναστήρι για να λάβω το μικρό αγγελικό σχήμα. Ζήτησα τον ηγούμενο να μνημονεύει στη λειτουργία τον Ιωάννη. Ο αδελφός μου λεγόταν και αυτός Ιωάννης. Και παρακάλεσα και μερικούς μεγαλόσχημους μοναχούς να προσεύχονται υπέρ αυτού. Έγινε η κουρά μου και γύρισε ξανά στον πολυθόρυβο κόσμο. Πήρα μαζί μου ένα καλαθάκι φράουλες από τον κήπο της μονής. Ας προσφέρω στον αδελφό μου κάτι από τους καρπούς της μονής, σκέφτηκα. Και τα ράντισα με τον αγιασμό. Ήρθα στην πόλη, πήρα τις φράουλες και πήγα στον αδελφό μου. Ο αδελφός με έφαγε από αυτό και με ευχαρίστησε. Ύστερα μου διηγήθηκε τα εξής. Μετά την αναχώρησή σου στο μοναστήρι, είδα μια νύχτα λίγο πριν να με πάρει ύπνος. Πολύ καθαρά, δυο μεγαλόσχημους μοναχούς να με πλησιάζουν και να μου λένε: «Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωριέσαι, θα γίνεις καλά». Και μετά απομακρύνθηκαν. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα πως είμαι καλά και πρόσθεσε: «Κάτι κακοί άνθρωποι με τη βασκανία τους με είχαν αρρωστήσει». Τούτο το γεγονός δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πιστεύω στο Θεό και την παντοδυναμία Του. Όπου και αν κοιτάξω, το κάθε τι μου προκαλεί θαυμασμό και αναγνωρίζω τη δημιουργική Του πρόνοια στις τύχες των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Πώς εσείς οι άθεοι, βλέποντας όλη τούτη τη θαυμαστή κτήση, μπορείτε να μην αναγνωρίζετε το Θεό και Δημιουργό? Ο Ελεήμων Κύριος τα έπλασε όλα θαυμάσια, έδωσε στο κάθε τι το δικό Του νόμο και συντηρεί την τάξη του κόσμου μέχρι της δευτέρας παρουσίας Του. Οπότε και ο θαυμάσιος τούτος κόσμος θα εξαφανιστεί και αρχίζει άλλη αιώνια ατελείωτη ζωή», σημειώνει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης σε αυτό που μας λέει μια πραγματικότητα, ότι ο Θεός κάνει το έργο Του, αλλά ο διάβολος παρουσιάζει στον άνθρωπο, αντίθετα με το θέλημα του Θεού, όλα εκείνα τα οποία διαστρέφουν το θέλημα του Θεού και παραμένουν πάντοτε ο πειράζων, ο διάβολος. Προσπαθεί λοιπόν να αποσυντονίσει τον άνθρωπο, να τον βγάλει έξω από τον δρόμο του Θεού, να διαστρέψει λοιπόν την αλήθεια του Θεού και έτσι ο άνθρωπος να εγκλωβιστεί και να γίνει πλέον υπηρέτης του διαβόλου, ο οποίος τελικά είναι πρόσωπο και όσο δύναμη του δίνουν οι άνθρωποι, αποκτά και αυτός μεγαλύτερες ακόμα εξουσίες επάνω μας και μεγαλύτερο θράσος επάνω μας. 18 πρώτου 1955 γράφει ο πατήρ Ιωάννης. Η ερώτηση λοιπόν του προσώπου είναι κάπως σκοτεινή που μου λες. Τι πρέπει να κάνω, να προχωρήσω στον παλαιό δρόμο ή να διαλέξω καινούριο? Ποιος δρόμος άραγε εννοεί? Πάντως νομίζω πως καλύτερο θα ήταν να βαδίζεις στον παλαιό δρόμο επειδή του είναι γνωστός και έχει πείρα από αυτόν. Ποιος ξέρει τι θα συναντούσες στον καινούριο δρόμο? Αναφέρει τους ασκητές. Είναι αλήθεια πως τα παράτησαν όλα και άλλαξαν απότομα πορεία. Είχαν μόνο ένα σκοπό, τη σωτηρία της ψυχής, και πίστευαν ακράδαντα στη βοήθεια του Θεού.
αλλά ο συγκεκριμένος έχει γίνει ενδιαφέροντα. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά. Καταλαβαίνει μόνο την ορατή πλευρά της ταπείνωσης, γι' αυτό και όλο μιλάει για το μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάσει. Αλλά η αληθινή ταπείνωση που πρέπει να φτάσει. Να αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του ότι όντως είναι χειρότερος από όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, ακόμη και από τα κτίνη. Οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν: «Η ταπείνωση έχει θεία καταγωγή. Έκλεινε τους ουρανούς και ήλθε στη γη. Έλαβε ανθρώπινη μορφή και έγινε θεάνθρωπος». Τούτο ίσως να σας είναι ακατανόητο, επειδή η ερώτηση είναι φιλοσοφική, η απάντηση θεολογική. Στην εκλογή του δρόμου της ζωής πρέπει να χειραγωγούμαστε από την Αγία Γραφή και όχι από το δικό μας ένστικτο, σημειώνει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης στο τέλος αυτής της επιστολής. Πάντα από την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Πάντοτε λοιπόν με την δυνατότητα να παρακολουθούμε τον πατέρα Ιωάννη, τον πνευματικό της Ιεράς Μονής του Βάλαμου, να μιλά σε όλους μας και να μας δίνει όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία όντως μας δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουμε τους δρόμους εκείνους πάνω στους οποίους και αυτός βάδισε στα χνάρια των παλαιότερων και κατόρθωσε να κάνει λοιπόν και να εφαρμόσει τον σκοπό της ύπαρξής του, να πλησιάσει το Θεό, να αγαπήσει το Θεό, να γίνει λοιπόν η καρδιά του δοχείο της χάριτος του Θεού. Πολύτιμη βοήθεια για την προσπάθειά μας αυτή πάντοτε είναι το βιβλίο της Ιεράς Μονής Βιτουμά με τίτλο «Οι επιστολές του πνευματικού της Ιεράς Μονής του Βάλαμου», αγαπητοί ακροατές. Αφήνουμε όμως και πάλι τον πατέρα Ιωάννη να έχει τον λόγο και με τον τρόπο αυτό να συνεχίσει να μας ομιλεί πάνω σε θέματα λοιπόν πνευματικής ζωής και πνευματικού ενδιαφέροντος. 21.1955, μόλις που κατάφερα και έγραψα τούτη την επιστολή. Η υγεία του γέρου χειροτερεύει, έμεινα στο νοσοκομείο 11 ημέρες. Βρήκα πολύ βοήθεια, ο Θεός θεραπεύει διαμέσου των γιατρών. Ο Κύριος σε δημιούργησε και τους γιατρούς, λέγει η Αγία Γραφή. Όταν στην προσευχή σου καταφεύγει στον Κύριο, στη Θεοτόκο ή σε κάποιον Άγιο, όλοι αυτοί οι κάτοικοι του ουρανού σε ακούν, αυτό μην το αμφισβητείς. Να προσεύχεσαι με τον εξής τρόπο.
Μη φαντάζεσαι με το νου σου τον Κύριο, τη Θεοτόκου ή τους Αγίους, αλλά μείνε στα λόγια της προσευχής και κράτα την προσοχή σου στο επάνω μέρος του στήθους. Ακόμη επαναλαμβάνω, κατέβαζε την προσοχή από το κεφάλι κάτω στο στήθος, στον τόπο των λόγων, όπως ήδη σου έχω πει. Τούτος είναι ο σωστός τρόπος της προσευχής και αυτόν και εσύ πάντοτε να χρησιμοποιείς. Στην αρχή βέβαια είναι δύσκολος. Και είναι δύσκολο να μεταθέσει κανείς την προσοχή από το κεφάλι στο στήθος. Καλό θα ήταν να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Ό,τι στην προσευχή δεν καταλαβαίνεις, γράψε μου και θα σου εξηγήσω. Εύχομαι ο Κύριος να σας χαρίζει ειρήνη, αγάπη και ομόνοια, γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης. 6 Δευτέρου 1955, η επόμενη επιστολή του. Αγαπώ να διαβάζω τα αποφθέγματα των Αγίων Πατέρων, σημειώνει. Μιλούσαν με λίγα λόγια αλλά με πολύ σοφία. Κάποιος λοιπόν γέροντας είπε: αν η ψυχή έχει μόνο λόγια και όχι έργα, είναι σαν το δέντρο που έχει μόνο άνθη και καθόλου καρπούς. Θαυμάσιε γέροντα, με λίγα λόγια περιγράφεις τόσο καλά την πνευματική ζωή. Τα άνθη εφραίνουν μόνο το μάτι. Φεύγεις από κοντά τους και τα ξεχνάς, ενώ ο καρπός στρέφει τον άνθρωπο και του δίνει δύναμη για τη συντήρηση της ζωής. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς που μιλούν. Τα λόγια εκείνων που μιλούν εκ πείρας βάσει των έργων τους πέφτουν στην καρδιά σαν κατάπλασμα πάνω στη πληγή. Αλλά αν ο μιλητής λέει μόνο ό,τι θεωρητικά έχει μάθει, τότε αισθάνεται κανείς πως τα λόγια του είναι καρπός της διανοίας του και μόνο. Το νερό και το ξύδι έχουν το ίδιο χρώμα, αλλά από την πικράδα καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι κατάλληλο για πόση, σημειώνει πάλι ο πατήρ Ιωάννης. 6 Δευτέρου 1955. Το κατά Ματθαίον Άγιο Ευαγγέλιο περιέχει τα λόγια του Κυρίου. «Καγώ δε συλλέγω τη σύ Πέτρος και επιτάφθη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν και επί Λεάδου ου κατησχίσου συναυτής». Και τούτο γιατί ο λόγος του Κυρίου ποτέ δεν μεταβάλλεται. Τι τρομερούς διωγμούς, ειδωλολάτρες και οι άθεοι οργάνωσαν εναντίον της Εκκλησίας του Θεού. Αλλά πάντοτε ετελείτο η Θεία Λατρεία και θα τελείται μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες συμβουλεύουν να διαβάζουμε καθημερινώς το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν βιάζεσαι πολύ, διάβαζε έστω και μία παράγραφο. Μην το κάνεις όμως μόνο και μόνο για την ανάγκη του διαβάσματος, αλλά πρώτα προσευχήσου νοερός τον Κύριο να σου ανοίξει τα μάτια της διανοίας για να καταλάβεις τη δύναμη της καλής αγγελίας του Χριστού. Διάβαζε λοιπόν προσεκτικά, όπως συλλαβίζοντας. Εκ πείρας θα μάθεις, όπως η αιμορροούσα, πώς η πνευματική δύναμη δίνει μια τέτοια ανάγνωση. 6 Δευτέρου 1955 και πάλι ο πατήρ Ιωάννης γράφει: «Γράφεις πως μερικές φορές την ώρα της προσευχής σε ταράζουν βλάσφημοι λογισμοί, κάποιες φορές τόσο ακάθαρτοι που ντρέπεσαι ακόμη και να κοιτάζεις τις εικόνες και δυσκολεύεσαι. Τέτοιοι λογισμοί δεν είναι δικοί μας, αλλά έχουν την προέλευσή τους στο σατανά, τον εχθρό του ανθρωπίνου γένους. Μην τους δίνεις καθόλου σημασία, αλλά γύριζε τη σκέψη σου σε κάποιο εξωτερικό αντικείμενο. Ο υβριστής σατανάς προσπαθεί κάποιες φορές και την ώρα της Θείας Λειτουργίας να βλασφημίσει τον Κύριο, τη Θεία Κοινωνία και όλα τα Θεία. Όσιος Νικήτας Σωστηθάτος είπε: ο υβριστής σατανάς μερικές φορές με τα δικά μας χείλη προσάγει κατάρες εναντίον μας και αλόκοτες βλασφημίες κατά του Θεού του Υψίστου. Και ο Ιωσίος Ιωάννης ο Καρθαγένης είπε: ο σατανάς υψώνει τη φωνή του εναντίον του Θεού όχι μόνο πριν από το τέλος του κόσμου, όπως λέγει ο Δανιήλ, αλλά και τώρα δια των δικών μας λογισμών. Βλασφημούμε τον ουρανό και το Θεό, αφαιρούμε την τιμή από την κτήση του και από τα μυστήρια του Χριστού. Αυτός ο υβριστής πείραξε και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για να τον κάνει να πέσει σε γαστριμαργία, φιλοδοξία και υπερηφάνεια. Ο σατανάς βέβαια δεν γνώριζε το μυστήριο της θείας ενανθρωπίσεως, όπως και όμως για κάποιο λόγο κατάλαβε να του πει «Ή Υιός ή του Θεού». Ο Κύριος του απάντησε «Είπα και ο πίσω μου σατανά». Έτσι και εσύ να λες στο βλάσιμο πνεύμα «Φεύγα από κοντά μου σατανά, γνωρίζω τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ακούω τη φωνή του και τον υπακούω σε όλα ό,τι διατάσσει στο Ιερό Ευαγγέλιο». Ενώ εσένα
που για την υπερηφάνειά σου είσαι για πάντα καταδικασμένο στην κόλαση, δεν είπα ακούω ό,τι και να λες. Ακόμη σου λέω, φεύγα από κοντά μου, σύ που είσαι εχθρός του κάθε καλού. Ο υβριστής Σατανάς όλους πειράζει, αλλά περισσότερο υποφέρουν από βλασφήμους λογισμούς οι υπερήφανοι. Οι Άγιοι Πατέρες ταλαιπωρούνταν από τέτοιου είδους βλασφήμους λογισμούς και ούτε ήθελαν να γράψουν τίποτε για αυτούς. Όμως, ως έμπειροι στην πνευματική ζωή δεν ταράζουν, επειδή ήξεραν καλά πως αίτιος της κάθε βλασφημίας είναι ο Σατανάς. Σημειώνει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης σε αυτή του την επιστολή, καταλήγοντας όλο αυτό το σκεπτικό το οποίο προσπάθησε να μας δώσει σε όλους μας, δίνοντας τη δυνατότητα να μας ενισχύσει και ταυτόχρονα να μας αποτρέψει σε οτιδήποτε τελικά υποδουλώνει το φρόνημά μας, τη σκέψη μας, τη θέλησή μας, όχι στο Θεό, αλλά στον διάβολο. Και αυτό για άλλη μια φορά. Ο πνευματικός μας αγώνας γίνεται για να αρέσουμε στον Θεό, για να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να ζήσουμε τον Θεό και για να μπορέσουμε να πορευτούμε μέσα λοιπόν στη χάρη του Θεού. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, ανανεώντας και πάλι την συνάντησή μας για την προσεχή εκπομπή. Μέχρι τότε ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε. Πατέρων γνώση και διδαχή. Ο πατερικός λόγος, έκφραση και εμπειρία ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη.